Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα συστήματα, θέλω να δηλώσω κάτι και να είμαι ξεκάθαρος. Σαφώς και θα συνέβαλαν στην αύξηση της ασφάλειας. Αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα. Γιατί και τα συστήματα αυτά ανθρώπους χρειάζονται για να τα χειρίζονται. Γιατί για να είναι ασφαλή τα τρένα, ακόμα πιο σημαντικό και από όλες τις τεχνολογίες, είναι ένα, να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κυκλοφορίας. Αυτός ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, σύμφωνα σχεδόν με όλους τους μάρτυρες που περάσαν από την Επιτροπή σας, παραβιάστηκε κατά συρροή το βράδυ εκείνο. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και τέτοιες παραβιάσεις του γενικού κανονισμού λειτουργίας, καμία ολοκλήρωση της 717 δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει. Πρέπει επιτέλους, κατά την προσωπική μου άποψη, να ακουστεί και αυτό. Γιατί ο ελληνικός λαός και οι δύο οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή τη τραγωδία, έχουν το δικαίωμα να τα γνωρίζουν αυτά. Είναι βεβαίως πολλά και επιμέρους τα θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κυρίως πολύ μεγάλη ευθύνη μας απέναντι σε όσους μας παρακολουθούν. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και είναι χρέος μας και είναι χρέος δικό μου να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια.